τελειώσαμε. Φωνιά στη γραμμή. Έλα, φίλε. Μισό. Γεια σου, φίλη. Εμένα λες. Ναι, έχουμε λοιπόν. Για μίλησε μια καλημέρα, πιστεύω. Μίλησε μια καλημέρα, δυο σας. Μπρος. Ναι. Παρακλήμη. Πάνω, έλα, μίλα, ρε, η σωτηρία είναι. Ποιος είναι, άλλα. Ο Πάνος η σωτηρία, Παναγιώτης από τσι, αυτό. Έλα, Παναγιώτη. Έλα. Ο Ρουκάς, ο Πάνος, ο δυνατός. Πάνο. Ποιος είναι, ρε. Εγώ είμαι, ρε. Σωτηρία είσαι. Ναι. Τι έγινε. Καλά. Γεια σου, Κλήμη. Κλήμη. Έλα. Κλήμη. Έλα. Εγώ ήμουνα κάπου σήμερα. Εντάξει, καλά έκανες. Όχι. Και ήθελα να σ' ακούσω και όταν το έβαλα το ράδιο είχε τραγούδι και λέω, α, τέλειωσε ο Κλήμης. Ναι. Και μετά έπεσα πάνω στο κορίτσι. Είδες. Την, που έχει την υπερβολική αγάπη και μακάρι να την έχουν για πάντα. Είδες. Είδα. Πάνω τι λες, Γιώτα. Ότι έκλεισε. Ε. Πάνω σε ακούς, βάλσα και ερωτικά. Όχι. Γιατί τι άκουσε. Διάφορο. Τι για πες. Διάφορο. Black and Death, δεν ναι. Τους λένε. Ναι. Παναγιώτη είσαι. Ναι. Ωραία. Πέσαμε στην περίπτωση. Σωτηρία, είμαι δυστυχισμένος. Γιατί, παιδί μου. Γιατί είμαι παιδί του ψυχιατρίου, γι' αυτό. Έλα μωρέ τώρα κι εσύ. Θα ρίξεις και είσαι μαύρος και κάνεις έτσι. Γιατί να ποινικοποιείται η βία, ρε Σωτηρία. Τι βγάζουμε από τη ζωή της ειρήνης. Τι βγάζουμε. Τι βγάζουμε από τη ζωή της ειρήνης. Μ' ακούς. Ακούω, προσπαθώ. Εσύ δεν είσαι, δεν έχεις διαταραχή εσύ, έτσι επιθετικότητα δεν έχει. Σε βλέπω συνορμά. Δεν βλέπεις σινεμά, ούτε εγώ μπορώ να δω σινεμά πια. Σε βλέπω, λέω, είσαι νορμάλ. Με βλέπεις νορμάλ. Εγώ σήμερα πήγα να πούμε, έκατσα ένα μπαράκι και τελικά κατάλαβα ότι δεν ανήκω εκεί. Ακουστηρία. Ακούω. Κατάλαβα ότι δεν ανήκω εκεί. Δηλαδή, άμα σηκωνόμουν και χτυπούσα κάποιον, θα με σπάζανε στο ξύλο. Μάλλον. Φυσικό στο είναι. Στο ξύλο θα με πιάνανε μπάκι, θα με πηγαίνανε στο ψυχιατρίο. Πάντως δεν το έκανες. Δεν το έκανα, αλλά ήπια, ξέρω εγώ, πήγα. Ήπια, καπνίζω όλη την ημέρα. Το πρωί στο βράδυ πίνω καφέδες, καπνίζω και πίνω. Εγώ Southern Comfort ήπια. Καλό δεν είναι. Ναι, βάλε και τα πέντε χάπια που πίνω, γίνεται ένας αχταρμάς και... Κάτι μαστούρες, τραβάω κάτι μαστούρες που λες. Τέτοια λέγε μου. Το μινιτράν και παίρνω, ξέρεις, όταν παίρνεις λίγα χάπια, σε φέρνω μια διάθεση, αν παίρνεις πολλά, σε φέρνουν ξηροστομία, δηλαδή σε χαλάει, σε ρίχνει κατευθείαν. Πάνω. Έλα. Άμα σκοθεί καμιά μάνα μου θα το κλείσω, μην τρομάξετε. Πώς πάρες το δουλειά, βρήκες κανένα άντρα εσύ. Εγώ Παναγιώτη, έχω έναν. Ναι. Αλλά η μαμά δεν θέλει να τον δει στα μάτια της γιατί του δάνεισα λεφτά. Εσένα δεν σου δίνω 200 φράγκα και εκείνον ξέρεις πόσα τον έδωσα. Πόσα. 120.000. Άντερα. Ναι. Τόσο μαλάκα δεν είμαι. Άρα Σωτηρία, μαζί στο κέντρο ημέρας, ε. Μπράβο Παναγιώτη, μυστικό δεν κρατάς. Είμαστε τα κίμια. Θα μπορούσε να γίνει κάτι ένα μεταξύ μας, ε. Αφού ούτε εσύ αρέσει τη φάτσα μου, ούτε εγώ. Ναι, είναι και αυτό. Γι' αυτό βασικό. Είναι και αυτό. Αλλά κατά τα άλλα είσαι μπόμπα, παιδί. Τώρα αυτός γιατί μας άρχισε και κάνουμε διάλογο. Άμα πάω στο ραντεβού μου στο ψυχιατρίο, μ' ακούς, Σωτηρία. Ναι, άμα πάω στο ραντεβού. Και τους πω, ας πούμε, τις μαλακίες αυτές. Ναι. Θα πούνε, έλα ξανά μέσα. Αυτό. Στο ημέρας μπορώ να πάω. Μ' ακούς. Ναι. Στο ημέρας μπορείς να πας. Στο ημέρας, τα οξέα δεν γουστάρω να πω. Που κοιμάσαι κιόλα. Εγώ είχα ένα γνωστό, ναι, τον Καρασαρίδη, και με είχε κάνει εντύπωση, ήμουν πιο μικρή τότε. Ναι. Τον είχαν δέσει με χαλκά στο δάχτυλο, στο πόδι. Ναι. Στο δάχτυλο ή στο πόδι, ρε, σε δένουν. Ξέρω, στο πόδι. Mm. Και τρόμαξα. Και του πήγαινα Μικι Μάους και σοκολάτες. Κοίταξε, εμείς έχουμε ανάγκη από μια νοσηλεία, αλλά από μια φαρμακευτική αγωγή δυνατή, όχι από αλυσίδες. Ναι, όχι. Έτσι, από αλυσίδες. Και ξύλο, όχι αλυσίδες και ξύλο. Αυτός, επειδή ήταν λίγο οξύθυμος, η μάνα του τον έβαλε στη Β' Πανεπιστημιακή. Έτσι. Ναι. Και του πήγαινα σοκολάτες και με μίλησε ένας κύριος καλοντημένος. Και με λέει, τι κάνετε μέσα στο...
Και λέω εγώ τρώμα, όχι τρώμα. Αυτή η αρρώστια εσωτερία, κατάθλιψη, μελαγχολία και σχιζοφρένεια δεν θα μας αφήσει, θα μας κάνει τοξικομανίες με το τσιγάρο, καπνίζουμε 3-4 πακέτα την ημέρα και το καρδιακή βοσβολία θα φάω. Αχ, εγώ βολεύτηκα με 10 μόνο σήμερα. Έλα μην καπνίζεις πολύ, εσύ. Καλά, εσύ δεν είσαι διαταράγμα, δεν έχεις επιθετικότητα. Είχες παλιά, αλλά παίρνοντας αυτά τα χάπια σε έβγε. Εγώ είχα παλιότερα, ήμουν άγριο. Τέλος ιδέας! Εσύ όλοι άλλοι τώρα, καλά μιλούσαμε μεταξύ. Καλά, να εξαφωνίζουμε ένα. Σωτηρία, έχεις γίνει κοινωνική εσύ. Εγώ έχω γίνει κοινωνική, είμαι από φύση μου. Από φύση μου είμαι έτσι. Ναι ρε παιδί μου, είσαι επικοινωνιακή κοπέλα. Χαίρομαι που το λες. Εγώ νόμιζα ότι δεν με χώνευες. Με χωνεύω. Είμαστε τόσο μακριά εγώ με στις φυσικές στο... Ναι, είμαστε μακριά, μωρέ. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά μαζί. Κοίταξε και να κάναμε σχέση, εγώ δεν είμαι τόσο ικανός στον έρωτα με όλα αυτά. Τσιγάρα και χάπια και καφέδες. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κλείνει. Αλλά όχι, δεν είμαι στην. Πώς ήμουν, ρε παιδί μου, 15 χρονών που να παρθένος από. Πώς να ήσουν 15 χρονών το ίδιο, όταν ήμουν 15 χρονών, έπρεπε χιλόπιτες να μου. Πέρασαν 14 χρόνια. Τα έφτιαξα με μία, έπεισα τη φωνή μου και μ' άφησε. Τι έκανε. Τα έφτιαξα με μία, έπεισα τη φωνή μου και μ' άφησε. Έκλεισε τη φωνή σου. Έκλεισε τη φωνή μου, ρε παιδί μου. Α. Με συγχωρείς, πάλι δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει, κατάλαβα. Πώς θα πας, λέει, εγώ κοίταξα, άμα δεν μπορέσω να δουλεύω στον καιρό μου, μ' ακούς. Γιατί δεν μπορείς, αφού τα ξεκαταφέρνεις. Ναι, άμα δεν μπορείς να δουλεύεις, θα ξανάρθω στο κέντρο. Να έρθεις. Δηλαδή, καλύτερα να έχεις δουλειά και να είσαι ευχαριστημένος με τον μπαμπά σου. Αλλά άμα δεν μπορείς, είσαι καλοδεχούμενος. Δεν κατάλαβα πάλι, τι δει να κάνεις τη φωνή σου. Σωτήρια, ξέρεις τι θέλω. Τι δες. Να καθαρίσω, έτσι να με δίνει καρδιακή προσβολή και έτσι να μάθουν όλοι οι πελάτες του γέρου μου ότι ο γιος του πέθανε, ότι ο γιος είναι προβληματικός, έτσι. Και να το πανηγυρίσω αυτό στην Νεάπολη, να το πανηγυρίσω. Αυτό γουστάρω, έτσι. Ο φίλος μου γιατί πέθανε από τα τσιγάρα, λες, να πέθανε από έμφραγμα. Ποιος, α, εκείνος εκεί. Ναι. Λέει, παθαίνεις, ρε, παθαίνεις. Δηλαδή δεν αντέχουνε, δεν αντέχει, δεν βγάζει την καρδιά, ήδη το σηκώτη, τα νεφρά, το αλκοόλ από το τσιγάρο. Ναι, αλκοόλ έπινε αρκετό. Άσε, εμείς που πίνουμε και χάπια πρέπει να παίρνουμε αίμα. Πρέπει να δίνουμε αίμα για να μας εξετάζουν πώς είναι τα μέσα μας. Πώς είναι το είπα, ρε παιδί, πώς είναι το είπα. Εγώ δεν δίνω αίμα. Εσύ έχουμε σωτηρία. Να έρθω κλίνη, Έλα, κλίνη. Για χαρά, παιδιά. Δεν παρεξηγέστε, Όχι, μαμά σας. Ο Πάνος είναι χίτης. Κλίνη αποκτάει και σας παίρνει η εκπομπή. Ναι. Σωτηρία, ο Πάνος εννοούσε ότι απλά με την κοπέλα αυτή. Ήψε, φώναξε δηλαδή και αυτή ευρίασε και έφυγε. Αυτό. Αυτό ήταν πολύ κακό εκ μέρους της. Εγώ τι να πω, Παναγιώτη, που έφαγα 3 ώρες ξύλο. Άντε, ρε, σε κακοποίησαν. Ναι. Πάνω, έλα. Σε όλα αυτά λύση είναι το σεροξάτ. Η λύση είναι το σεροξάτ. Γελάς. Σε κανένα μινιτράμ, σε κανένα περιντίν. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Κλίμη, θα σε λέω Σωτήρη. Ναι. Και εγώ Αλέκο. Που θα σε λέω Σωτήρη γιατί γεννήθηκε την ίδια μέρα που γιορτάζω. Α, ναι. Ήταν και κάποτε το όνομα αυτό θα έπαιρνα, αλλά τελικά δεν το πήρα. Κακός δεν το πήρε, θα σου τέριαζε. Πιο πολύ μου αρέσει το κλίμα στον καλό. Σωτήρη, τι πάνε. Τι θέλει να κάνουμε. Ναι, αγάπη μου. Θα παίρνουμε χάπια πρωί με σημαία. Ακούς, πάνω. Θες να κάνεις ερώτα με τη Σωτήρια. Όχι, πάνω θέλω χήμα, απαντήσεις. Όχι, θα μας σκοτώσει η Σωτηρία. Ωχ, Σωτηρία. Τι θα με κάνει. Σκοτώσει η Σωτηρία. Τι ωραίος που είναι και εγώ τον έχω φίλο. Πλάκα σε κάνει. Κλείνει. Σωτηρία, έπινες παλιά. Ναι. Έπινες, Εγώ έπινα, ναι. Άντε. Κλείνει. Έλα. Κλείνει λένε έναν περιπτερά, αλλά πολύ μανουριάζει γιατί τον ζητάω να βλέπω τις τηλεκάρτες και λέει ας το καλό με βγάζεις από τη δουλειά μου παιδί μου. Σωστά. Και λέω πώς σε λένε και λέει Κλείνει. Λέω παρτών δεν άκουσα καλά. Λέει δεν το έχεις ξανακούσει αυτό το όνομα. Μωρέ το έχω ξανακούσει λέω. Εντάξει. Πάνω. Πιστεύεις ότι η Σωτηρία θα σε δώσει χιλόπιτα με την κάνεις ερωτική πρόταση. Όχι, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα πάμε καλά, αλλά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σεξουαλική έλξη. Ναι, δεν την έχω ερωτευτεί, καταλάβες. Δεν με έχει ερωτευτεί. Είμαστε φιλαράκια. Άντε πάνω να κοιμηθείς ένα βράδυ μαζί, θα κάνεις έρωτα, θα φύγεις. Ναι, κοίταξε, είναι πολύ άσχημο αυτό, δηλαδή είναι σαν να της δίνω μια μπουνιά στα μούτρα λέγοντας ότι δεν μου αρέσει η φάτσα σου.
Έτσι είναι. Δεν αλλά πειράζει Παναγιώτη, ελεύθερα παιδί μου. Αλλά είναι η αλήθεια ρε Κλήμη, ρε εσύ. Δηλαδή εντάξει, όσο και άθλιος να είμαι και δυστυχής, μ' αρέσουν οι όμορφες γκόμενες. Και σε τι λέει, δεν είναι όμορφη. Τώρα θα με βγάλετε εταίρας. Είμαι μια κανονικιά. Συμπαθητική, ακούς. Ναι. Η σωτηρία είναι συμπαθητική και γενικά τους άλλους είναι καλή. Για μένα, ναι. Η σωτηρία θες τον πάνω να κάνει τέρωτα. Δεν γίνεται, γιατί είμαστε φιλαράκια που λέει και ο Παναγιώτης. Α, και μόλις πήρα τηλέφωνο χάρηκες που ήταν ο Παναγιώτης, κλειμένη και πονηρέ. Γιατί, βέβαια, για να γίνει το κονέ, άντε πάνω σας είχα γυναίκα, γυναικάρα, θεά. Πάνω σας διαβάζει ποίηματα, έλα πάνω. Του κουφού την πόρτα άνοιξε και βρήκα ένα μαντολίνο, πήρα την κιθάρα και πήγα στο βουνό. Ρε εσύ Κλήμη, τι θα γίνει να κάνω, κανένα δίκημα. Το δίκημα. Να ορμήσω. Ακούς, κανένα. Θα σκότωσω κάποιον, θα με περασπιστείς. Κλήμη, να μην ανοίγω το ράδιο, ε. Όχι, από την τηλεόραση θα με ακούσει εμένα τώρα. Α. Ναι. Παιδιά, άντε πάμε μια καλημέρα και δεν μας πάλι μπρος, φεύγεις. Πάνα, ναι. Θα ξαναπούμε, να ξέρεις. Ναι, Παναγιώτη, πολύ χάρηκα. Θα περάσω να σε δω. Εντάξει. Σε ένα Κλήμη. Ναι, θέλω. Και σε όλους. Και στάσεις πάνω και παίρνεις, σωτηρία. Ε. Ναι, καλημέρα, σωτηρία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, γεια. Ευχαριστώ. Και σε όλους αυτούς που λέω πάντα. Εντάξει. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.